Λοιπόν, Pocophone F1, υδρόψυξη βασικό, πλαστικό βέβαια, αλλά υδρόψυξη πρώτη φορά σε κινητό. Βέβαια τι υδρόψυξη, έχει ένα χάλκινο σωλήνα μέσα με κάποιο υγρό, αλλά αυτό φτάνει για να το πιέζεις σε παιχνίδια και να μην ανεβάζεις θερμοκρασίες. Δηλαδή είναι το τηλέφωνο που λέμε που δεν υδρώνει τα αυτή του. 8, πόσο, 6 GB, 64 GB ROM, ευρωπαϊκό μοντέλο, ξεχάστε πλέον τα κινέζικα. Όποιο έρχεται με κινέζικη ROM, αγγλοκινέζικη, δεν θα μπορείς να βάλεις global ROM επάνω. Οπότε θα πρέπει να έχει την κόκκινη την ετικετούλα που έχει εδώ. Τα CY κανονικά για να μπορούμε να τα δίνουμε Ευρώπη. Και προχωράμε στο σφάξιμο της συσκευής. Είναι απλό unboxing, δεν θα κάνουμε να δούμε χαρακτηριστικά συσκευής και ιστορίες όλα αυτά. Απλώς να ανοίξουμε να δούμε πώς είναι αυτό το τηλεφωνάκι. Α, πολύ ωραίο. Ό,τι πρέπει για Αριανούς και Αξίδες. Η χαρά του Αεξή και του Αριανού. Από Κίνα είναι το τηλέφωνο, να μείνει και λίγο κίτρινο. Λοιπόν, αυτό είναι το τηλεφωνάκι. Διπλή καμερούλα πίσω. Βαριούτσικο, καλό είναι. Dual camera, επεξεργαστής 845, θα σκίζει. Η μπαταρία μεγάλη, 4000 mAh. Pocophone. Αυτά. Το καλουδιάκι μέσα. Για να δω τι γράφει. 24, 5. Ναι, δεν βλέπω. Α, έχω και 12 βολτ. Πολύ ωραία. Άρα είναι quick charge. Quick charge είναι. Επιτέλους, βάλανε και φορτιστή quick charge μέσα. Πολύ καλό. Και τα γνωστά, το καλωδιάκι. Θικούλα σιλικόνης. Πλέον η Xiaomi αρχίζει βάζει και θικούς, λες. Αναμένουμε στα επόμενα μοντέλα να βάζει και ακουστικά. Εντάξει. Είπαμε. Αυτά.